την επόμενη Τετάρτη, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Τζαμέλ Αμπντούν. Στον Παναθηναϊκό τώρα, την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ αναλαμβάνει από σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος μετά την παρέτηση του Δημήτρη Γόντικα, που θα παραμείνει στην ΠΑΕ σε άλλο πόστο. Ο Χρήστος Παναγόπουλος ανέλαβε θέση αντιπροέδρου μαζί με τους Κωνσταντίνου και Πολέμη, ενώ νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Αναδόμηση στα διοικητικά κλιμάκια της ΠΑΕ. Λίγες ώρες μετά το ισόπαλο 1-1 του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, όπως είχε προαναγγείλει η Παναθηναϊκή Συμμαχία, επήλθαν βαθιές και ριζικές τομές στο τριφύλι, με την αναδιάρθρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ο Δημήτρης Γόντικας παραιτήθηκε από την Προεδρία, αλλά παραμένει στην ΠΑΕ με νέες αρμοδιότητες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε, εποπτεύων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο κ. Παναγόπουλος έχει συμμετέχει στη διοίκηση. Όπως και πριν, θα εκπροσωπεί μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνου τον Παναθηναϊκό στη Super League και στην ΕΠΟ. Η στόχη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρη. Κοιτάξτε, ο πρώτος στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες του Παναθηναϊκού. Και αυτές θέλουν χρόνο. Δηλαδή, φέτος ο Παναθηναϊκός με την αύξηση που κάνει θα έχει όσα έσοδα και έξοδα, αλλά κουβαλάμε από το παρελθόν ένα μεγάλο χρέος, το οποίο ελπίζουμε στο τέλος της χρονιάς να το μειώσουμε. Τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας δεν πτώουν τη διοίκηση των Πράσινων, που πιστεύει ότι με μεθοδικότητα θα φτάσει την ομάδα ξανά στην κορυφή, παρά τα όποια εμπόδια συναντά σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Είναι σύνθετα τα προβλήματα που έχουμε. Είναι οικονομικά, είναι, αν θέλετε, υπάρχει ένα σύστημα εχθρικό απέναντι στο Παναθηναϊκό. Με τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει αυτό, χάνουμε το δίκιο μας κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το πράγμα. Ο Χρήστος Παναγόπουλος πήρε τη θέση του Στράτου Σοπίλιος αντιπρόεδρος μαζί με τους Βασίλη Κωνσταντίνου και Λεωνίδα Πολέμη. Ο Νίκος Μακρόπουλος, γιος του Προέδρου του Ερασιτέχνη Αχιλέα, θα είναι το 20ο μέλος του νέου σχήματος. Την Διοικούσα Επιτροπή της Πράσινης ΠΑΕ απαρτίζουν πλέον οι Γιάννης Αλαφούζος, Λεωνίδας Πολέμης, Χρήστος Παναγόπουλος και Δημήτρης Γόντικας.